Με αλλαγέ έφτασαν φέτο τα καθαριστικά σημειώματα για τον ένφια στου πολίτε, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τον αποπληρώσουν σε 11 μηνιαίε δόσει. Στη συντριπτική πλειοψηφία, οι ιδιοκτήτε ακινήτων θα πληρώσουν ακριβώ τα ίδια ποσά ε, με πέρυσι. Αυτό που αλλάζει φέτο είναι ότι ο φόρο θα πληρωθεί σε 11 δόσει αντί για 10 που ήταν πέρυσι. Δηλαδή, η πρώτη δόση θα ξεκινήσει. Θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος αυτού του μήνα, δηλαδή τέλος Απριλίου και η τελευταία δόση το Φεβρουάριο του 2025. Άλλη μια αλλαγή είναι ότι θεσμοθετήθηκε έκπτωση 10% σε ιδιοκτήτες κατοικιών που ασφάλισαν τα κινητά τους για φυσικές καταστροφές. Είναι για όλες τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Δηλαδή αν κάποιο έχει ασφαλίσει το ακίνητό του μόνο για δύο από τις τρεις περιπτώσεις δεν θα δικαιούται τη μείωση του 10% σε αυτό το ακίνητο. Η μείωση που υπάρχει ε, στο 50% του φόρου αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να λάβουν την μείωση του 50%. Πλήρη απαλλαγή από τον ένφια απολαμβάνουν όσοι έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Με τρία και πάνω εξαρτώμενα μέλη, καθώς επίσης και να υπάρχει ε, άτομο στον οικοκυριό με αναπηρία άνω του 80%. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όσοι πολίτες δεν πρόλαβαν να διαγράψουν το ακίνητο που πούλησαν, θα πληρώσουν τον φόρο κανονικά. Θα δοθεί η δυνατότητα αργότερα να γίνουν μεταβολές για όσους δεν το έκαναν για τη χρήση 2023 και φυσικά θα πληρώσουν είτε παραπάνω φόρο αν ξέχασαν να βάλουν κάποιο ακίνητο, είτε θα ε, εκδοθεί νέο εκαθαριστικό.